Αντετοκούμπο θα πατήσει γερά και θα πατήσει ο Γιάννης. 2-2. Αντετοκούμπο θέλει να τρέξει και απέναντι τον Ντουράντ. Εκπληκτική φάση και κάρφωμα με τα αριστερό χέρι. Ο Γιάννης έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Πήρε την μπάλα από το καλάθι της ομάδας του, έφτασε στην άλλη πλευρά. Ένα ακόμη κλέψιμο Μονρό. Κάρτερ Βίλιαμς. Αντετοκούμπο 6 σερί πόντους. 2-8. Ενώ ο Ντουράντ θα μειώσει ακόμα περισσότερο. Θα του δώσει ένα σκρίν ο Άνταμς. Θα υψώσει για τον Ρόμπερσον. Η φάση δεν βγήκε σε πρώτο χρόνο. Εδώ ο Άνταμς φτάνει. Είναι αρκετά ψηλός για να κόψει. Ο Μίτλετον, δύσκολη προσπάθειά του. Θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι ο Χένσον. Ντουράντ 3 δευτερόλεπτα. Ο Πέιν στη λήξη του χρόνου θα βρει στόχο. 30-31. Ο Αντετοκούμπο θα πατήσει γερά με το αριστερό χέρι. Καλάθι και φάουλ. Ο Άντονι Μόρου δεν ήταν δυνατόν να κόψει τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Μπέιλες. Ο Μέγιο. Η πάσα στον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Ο Ιμπάκα θα τροφοδοτήσει τον Καντέρ. Εδώ συνδυάστηκαν. Ντουράντ. Το σουτ είναι για δύο. 61-50. Άνταμς. Ιμπάκα. Ουέστμπρουκ. Ο Ντουράντ θα πάρει το σουτ. 70-58. Από τον Κέβιν Ντουράντ. Κάρτερ Βίλιαμς. Αντετοκούμπο με τον Ντουράντ. Προσποιείται. Θα νικήσει τον Κέβιν Ντουράντ. Ο Μονρό δυσκολεύεται με το δεξί χέρι. Ο Αντετοκούμπο πήγε να κάνει κάτι εκπληκτικό. Ο Ιμπάκα θα κόψει στα ίσια τον Μονρό. Τρέχουν στην άλλη πλευρά οι Thunder. Κέβιν Ντουράντ. 75-60. Μίτλετον. Ο Μέγιο για τρεις. 77-68. Και τώρα στην άλλη πλευρά ο Μίτλετον θα περάσει με τη σαυρωτή. Εύκολο το λέει up. 86-84. Εδώ θέλει να ποστάρει ο Καντέρ. Ωραία η κίνηση. Εξίσου ωραίο. Και το στόπ που δέχτηκε θέλει να τρέξει ο Μπέιλες. Καλάθι και φάουλ. 94-90. Θέλουν να τρέξουν με τον Πέινι Θάντερ. Αμέσως για τρεις ο Μόρου. 191. Δείτε πως το πανηγυρίζει ο Κέβιν Ντουράντ. Τώρα θέλουν να φτάσουν στον εφηδιασμό. Ο Αντετοκούμπο θα καρφώσει. 111-102. Θα καρφώσει ο Καντέρ. Έχουν κουραστεί οι Bucks. Αντετοκούμπο θα προσποιηθεί, θα ξεφορτωθεί τον Ιμπάκα. Μίτλετον. Ο Χένσον. Η πάσα του στον Αντετοκούμπο. Εύκολο έργο για τον Γιάννη. Ο Χένσον. Ο Αντετοκούμπο 123-116. Η Νέα Υόρκη είχε απάντηση στις 4 ερείτες και αυτή προήλθε από τον πάγκο της με κορυφαίο τον Derrick Williams στη νίκη επί των Detroit Pistons με 108-96 στο Madison Square Garden. Ο Ντι Γουίλ πέτυχε 16 από τους 18 πόντους του στο 4ο 12 λεπτό. Ο Καρμέλο Άντον ήταν παντού με 26 πόντους, 6 rebound και 6 assist. Οι Knicks προσπάθησαν να πάρουν διαφορά σε όλο το παιχνίδι, αλλά το Detroit είχε τις απαντήσεις.
Το καθοριστικό ξέσπασμα οι γηπεδούχοι το έκαναν στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Ντέρι Γουίλιαμς με δύο διαδοχικά καρφώματα έδωσε αέρα 13 πόντων και όλα έγιναν πιο εύκολα στη συνέχεια, καθώς με ανεβασμένη ψυχολογία ευστόχησαν στα 10 από τα πρώτα 13 σουτ που επιχείρησαν στην τελευταία περίοδο. Ο Ελιάσοβα με 19, ο Μάρκους Μόρις και ο Ρέντζι Τζάκσον με 17 ήταν οι πρώτοι σκόρεροι των Pistons, οι οποίοι ιτήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Hawks ήταν αυτοί που έφυγαν στο τέλος από το Toyota Center με μια τεράστια νίκη με 121-115 επί των Rockets, καθώς ανέτρεψαν διαφορά 19 πόντων και τελείωσαν το παιχνίδι με σερί 9-0 στα τελευταία λεπτά. Η τρομερή τετράδα που σχημάτισαν ο Paul Millsap με 22, ο Al Horford με 30, ο Ken Bazemore με 26 και ο Jeff Teague με 22 πόντους ήταν όλα τα λεφτά για τα γεράκια. Στην αντίπερα όχθη, ο Dwight Howard είχε 30 πόντους με 10 στα 12 σουτ και 16 rebound, αλλά έχασε κρίσιμες βολές, ενώ ο James Harden πρόσθεσε 26 πόντους, 10 rebound, 8 assist, αλλά έκανε και 7 λάθη. Οι Grizzlies χρειάστηκαν την παράταση για να νικήσουν το Miami με 99-90, με τον Marc Gasol να τελειώνει το μάτς με 23 πόντους, 8 rebound, 6 assist και 4 κοψίματα, οδηγώντας τις αρκούδες στην πέμπτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη. Το Miami κράτησε με τη σειρά του το Memphis χωρίς καλάθι στα τελευταία 6,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Έστειλε το μάτς στην παράταση, αλλά στην έξτρα περίοδο οι αρκούδες ήταν η ομάδα που έκανε το ξέσπασμα και ξέφυγε στο σκορ. Ο Jeff Green με 16, ο Ζακ Ράντολφ με 17 και ο Mike Conley με 16 ήταν οι κύριοι συμπαραστάτες του Gasol για το Memphis. Οι Boss με 22, Wade με 19 και Dragic με 16 ήταν οι πρώτοι σκόρες του Miami. Παρότι οι Cavaliers έπαιζαν για τέταρτη φορά σε 5 βράδια και χωρίς τον Gary Irving, δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα να νικήσουν στον Denver τους Nuggets με 93-87, με τον James να πετυχαίνει 34 πόντους με 13-24 σουτ. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν μπόρεσε να σταματήσει τον βασιλιά στο ξεκίνημα του αγώνα και τελείωσε το παιχνίδι χωρίς να σημειώσει πόντο. Ο 25χρονος forward είχε 0 στα 3 σουτ, 5 rebound, 1 assist και 2 λάθη στα 22 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Will Barton σημείωσε 29 πόντους με 11 στα 20 σουτ, ωστόσο οι Nuggets υπέστησαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους. Screens for Conley.